Καλημέρα κύριε Παρασκευόπουλε, τι θα γίνει με σας τώρα? Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε άφρονες, όπως είπατε. Ναι, τώρα, αλλά πρέπει να το δείτε κι εσείς λίγο αυτό το πραγματάκι τώρα. Ναι. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι... Η συνάντηση αυτή, οι 2,5 ώρες ήσασταν μέσα έξω, πάνω κάτω, δεν τελεσφόρησε. Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε το σύνολο των αιτημάτων μας αυτή τη συνάντηση. Ναι. Από αυτά τα αιτήματα επέλεξε να ανοίξει μια συζήτηση για να δούμε κάποια επίλυση σε κάποια συγκεκριμένα που αφορούν... Άνοιξε συζήτηση. Ωραία. Ναι. Το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ένα μέρος. Ναι. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και ο Πρωθυπουργός να βάλει το εξής ζήτημα, ότι εδώ... Έχει ξεσηκωθεί μια κατάσταση γιατί οι καλλιτέχνες θέλουν να πάνε να εργαστούν στο δημόσιο αφήνοντας την ίδια τους την τέχνη. Ναι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι... Καλά, θα μπορούσαν και με άλλους τρόπους να το κάνουν αυτό. Ναι, βέβαια το ζήτημα εδώ είναι ότι ουσιαστικά είναι παραμελημένη αυτό που λέμε η δημόσια, δεν υπάρχει δημόσια εκπαίδευση. Mm. Στο χώρο το καλλιτεχνικό, δηλαδή ας πούμε τώρα εγώ που είμαι μουσικός, δεν υπάρχει ας πούμε για παράδειγμα μουσική δωρεάν εκπαίδευση, είναι αποκλειστικά σχεδόν ιδιωτική. Ναι. Ένα κρατικό δύο υπάρχει. Είναι εκείνα τα περίφημα μουσικά σχολεία, κύριε Παρασκευόπουλε, τι γίναν? Κοιτάξτε, τα μουσικά σχολεία είναι 52 μουσικά σχολεία. Ναι. Αυτά λειτουργούν. Ναι. Όμως λειτουργούν με μια σειρά προβλήματα, ναι, τα οποία τώρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε 4 ή 5 μέσα στην Αθήνα. Ναι. Τα οποία είναι, δεν καλύπτουν τώρα εδώ τις ανάγκες που υπάρχουν. Μάλιστα. Και την άλλη πλευρά και αυτοί που είναι σε ένα μουσικό σχολείο, οι σπουδαστές, έχουν ξεκινήσει ήδη ένα οδείο, γιατί ξεκινάει από τα 5-6 χρόνια κάποιος να μαθαίνει ένα όργανο. Σωστά. Στο δημοτικό δεν υπάρχει κανένα μουσικό σχολείο και συνεχίζουν οι περισσότεροι όσοι θέλουν να συνεχίσουν πιο εντατικά την εγμάτηση ενός οργάνου, γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε ένα μουσικό σχολείο ο καθηγητής του ειδικού μαθήματος, δηλαδή του οργάνου, ναι, θα έρθει το Δεκέμβρη, θα έρθει το Γενάρη, ναι, θα έρθει γνωστά, το Φλεβάρι. Ναι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η όλη η εκπαίδευση περνάει μέσα από αυτό που λέμε οδεία, ιδιωτικά οδεία. Ναι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Σε αυτά τα ζητήματα δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός. Εμείς ζητήσαμε μια δημόσια εκπαίδευση από τα πρώτα παιδικά χρόνια που να καταλήγει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Σε αυτό δεν άρχισε ούτε καν τη συζήτηση. Το μόνο που άνοιξε τη συζήτηση και μάλιστα το έβαλε από την αρχή με πολύ ορμή, ότι η μόνη λύση για μας είναι να καταργηθεί το άρθρο 16 και να μπορέσουν κάποια πτυχία ιδιωτικών σχολών να θεωρηθούν πανεπιστημιακά. Μάλιστα. Και αυτό μάλιστα μας είπε ότι ευθέτω χρόνο, όχι τώρα, ναι, θα το προχωρήσει γιατί αυτή είναι η αντίληψή του. Μάλιστα. Δηλαδή προσπάθησε ένα κίνημα που ζητούσε μια δημόσια εκπαίδευση να γίνει ένα κίνημα που ζητάει κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εμείς εδώ τώρα, εντάξει, κάποιες, ας πούμε για παράδειγμα η τροπολογία που έφερε, κυνήγη υπουργική απόφαση δηλαδή, που έφερε, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τα μισθολογικά των μουσικών στους Δήμους. Από την άλλη πλευρά δίνει μια αύξηση εντάσσει σε ένα ανώτερο μισθολόγιο, ειδικό μισθολόγιο της άλλες κατηγορίες καλλιτεχνών, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας σωστά διαμαρτύρονται από την πλευρά ότι δεν κάνει μια μισθολογική κατάταξη με βάση τα πτυχία τους, ναι, δηλαδή δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά τις σπουδές τους, αλλά δίνει μια αύξηση σε ένα έργο που γίνεται από κάποιο στο δημόσιο. Αυτό είναι το περίφημο απόφυτος λυκείου. Ναι, ναι, είσαι, ναι, απόφυτος λυκείου με κάποιο καλύτερο μισθό. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και τι σκέφτεστε για τη συνέχεια? Κοιτάξτε, τώρα αύριο έχουμε μία κινητοποίηση που καλούν οι σπουδαστές, θα καλέσουμε και εμείς και από όσο ξέρω και το Σωματείο των Ηθοποιών θα συμμετέχει. Ναι. Και θα καλέσουμε και εμείς από Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε. Εμείς αυτό που έχουμε βάλει στο επόμενο διάστημα και στη δική μας Γενική Συνέλευση είναι ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και με το φοιτητικό κίνημα και με το μαθητικό κίνημα και με τους καθηγητές, δασκάλους, γιατί η εκπαίδευση, η μουσική δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες. Ναι. Για παράδειγμα, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα το να μπορεί ένας γονιός σήμερα, που το παιδί του θέλει και έχει ένα ταλέντο, να μπορεί να κάνει έστω και για 1-2 χρόνια μουσική, δηλαδή να μάθει ένα όργανο,
Αυτό τώρα είναι με πολύ πιο ολοκληρωμένο τρόπο, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Αυτό σήμερα στερείται γιατί καταλαβαίνουμε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία κανένας δεν μπορεί να πληρώσει το σύνολο των λογαριασμών που έχει. Ναι, δεν εντάξει, θα βάλει πόσο περισσότερο ένα, ακόμα. Ναι, σωστά. Άλλο ένα λογαριασμό, όπως είναι για παράδειγμα να μάθει το παιδί του μουσική. Δεν έχετε άδικο. Πρόσφατα διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι τα πρώτα τα οποία κοπήκανε λόγω κρίσης ήταν αυτά, ας πούμε. Δηλαδή η παράλληλη εκπαίδευση των παιδιών η οποία συνδυαζόταν με κάποια ψυχαγωγία. Κατά κάποιο σίγουρα. Σίγουρα αυτό εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα τεράστιο μορφωτικό δικαίωμα, το οποίο στερείται τώρα, όχι μόνο τώρα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτή τώρα την κατεύθυνση, εμείς θέλουμε να συσπηρώσουμε δυνάμεις πάνω σε αυτό το κίνημα που εδώ και δύο μήνες, όπως είπατε, βγαίνει τώρα δυναμικά στους δρόμους. Mm-hmm. Το οποίο να προσθεθούν οι γονείς, οι σπουδαστές, οι μαθητές και να διεκδικήσουν αυτή την εκπαίδευση που του δικαιούνται. Άρα έχετε αποφασίσει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Παρασκευόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.